Να μπλοκάρει την εκλογική κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε εχθές στη Βουλή. Βάσει αυτής, ο Άριος Πάγος καλείται να αποφανθεί εάν η πραγματική ηγεσία του μορφώματος Κασιδιάρη και όχι η εικονική εμπίπτει στα κολλήματα περί κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών εξαιτίας της πρωτόδικης καταδίκης της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αποβλέπει, να το ξαναπώ, όχι στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στην θωράκιση της ομαλότητας και των συνταγματικών ελευθεριών. Σύμφωνα με αυτήν την νέα ρύθμιση, στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα οποία έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. Στην κυβέρνηση θεωρούν πως το πολιτικό σύστημα εν συνόλο οφείλει να εκπέμψει ξεκάθαρο μήνυμα εναντίον όσων επιβουλεύονται το πολίτευμα. Όλη η Ελλάδα μιλάει για το κόμμα Κασιδιάρη. Ο Άριος Πάγος ας κρίνει όπως νομίζει. Η τροπολογία της κυβέρνησης αφήνει το πρόβλημα να παραμένει. Είναι ασαφής, αφήνει περιθώρια έτσι ώστε στο μέλλον να παρερμηνευθεί. Δεν δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει στόχευση αποκλειστική, συγκεκριμένη, όπως επιθυμούμε εμείς στα νεοναζιστικά κόμματα, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Να αποκλείονται πολύ συγκεκριμένα, με σαφέστατο τρόπο, οτιδήποτε έχει να κάνει με ναζιστικό και ρατσιστικό χαρακτήρα στο κόμμα που θέλει να κατέβει. Αν πραγματικά θέλει σύγκληση και η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πεδίο. Δηλαδή, ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να μιλά για συζήτηση και στη βάση της πρότασης Αλιβιζάτ. Δεν πάμε σε καυγά με την νομοθετική ρύθμιση για τον μπλόκο στη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων στις εκλογές. Υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Προκειμένου να μην μπουν ναι, συμφωνούμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, φτιάχνουν ένα πράγμα που εγκυμονεί και περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους. Με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως να κατεβάζει τη δική του πρόταση, οι ελπίδες για συνένεση εξανεμίζονται. Θετικό επί της αρχής στην κυβερνητική πρωτοβουλία φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να βρεθούμε με τις παρατηρήσεις μας. Εμείς έχουμε καταθέσει και στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προκειμένου να έχουμε ένα νομοθέτημα συνταγματικά ακέραιο, σύνομο. Για επικίνδυνες γενικεύσεις στην κυβερνητική διάταξη μιλάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.